Ιατρικών Σχολεία σε άφηξη Πομπέο και του ΜΕΤ 7. Μάριε Αδάμου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μιλούσε μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογο του της Μάλτας, Εύαριστ Μπαρτόλο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο. Και όπως ήταν φυσικό, σε αυτή την συνάντηση το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο πάντοτε τις επόμενες εξελίξεις και κυρίως την σύνοδο κορυφής της 24ης και 25ης του Σεπτέμβρη. Τώρα, σε δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι και εν όψει αυτών των συναντήσεων και αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να υπάρχουν διπλά στάδια. Είπε χαρακτηριστικά η επιλεκτική ευαισθησία στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις διάφορες προκλήσεις που καλείται να λάβει μέτρα, εννοώντας φυσικά την τουρκική προκλητικότητα από τη μια στην Ανατολική Μεσόγειο και από την άλλη τις κυρώσεις που αναμένεται να ληφθούν κατά της Λευκορωσίας. Επίσης σημειώνουμε ότι στο κορυφή της ατζέντας της συνάντησης ήταν και το μεταναστευτικό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και η Μάλτα, ενώ από την πλευρά του ο Μαλτέζος διπλωμάτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα ήθελε να διαψεύσει ότι η Μάλτα πρόκειται και ή προτίθεται να παραχωρήσει την όποια στρατιωτική διευκόλυνση στην Άγκυρα, είτε ναυτική βάση είτε αεροπορική βάση, με φυσικά να προσπαθήσει να διευκολύνει τις ενέργειες της Άγκυρας στην περιοχή της Λιβύης. Τώρα, ερωτώμενος ο κύριος Μπαρτόλο για την, να μου επιτραπεί η έκφραση, επαμφωτερίζουσα στάση της Μάλτας σε ό,τι αφορά την τουρκική προκλητικότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ, δεν απάντησε ευθέως για το ποια θα είναι η στάση της χώρας του τόσο στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής αλλά και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που θα προηγηθεί, αρκούμενος να απαντήσει ότι θα πρέπει να εύρουμε τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για να μην χειροτερεύσει και επιδεινωθεί η κατάσταση. Με ό,τι αυτό και αν σημαίνει για την στάση της Βαλέτας έναντι των επερχόμενων αποφάσεων στις οποίες θα κληθεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Μάριο Αδάμου, ευχαριστούμε τον Μάριο Αδάμου. Καλή συνέχεια.